Γεια σου. Δημήτρη μου, ξεκινάμε με σένα. Γεια σου, Μιμή. Ακούω εδώ, πήρες ένα αντρικό κοστούμι, το έφτιαξες. Πήρε ένα κοστούμι, κομμάνιξα το παντελόνι και το καναφούστα. Το οποίο μπορεί να την περπατήσεις, γιατί. Ναι, θα μπορούσα να το ανοίξω κι άλλο, αλλά την ήθελα αρκετά στενή. Okay. Μπορείς να κάτσεις να κάνεις δουλειά με αυτό. Και βέβαια, δεν καθόμουν εκεί. Βέβαια. Και ψηλό το σκαμπό. Period. Love that. Για να δω τι έχεις κάνει με το κοστούμι, λοιπόν, το αντρικό. Να, λοιπόν. Το έχεις μεταποιήσει. Αφήνω την τσάντα. Πέταξε την τσάντα κιόλας. Ήτανε μονοκούμπο το κλασικό. Έβγαλα τα κουμπιά, έκανα δύο κουμπότρυπες. Τι. Εσύ έχει έτσι το χορτάρι λίγο. Λοιπόν. Ωραία, αφήστε τον νόμο έξω. Έβγαλα τα κουμπιά, έκανα δύο κουμπότρυπες για να μπουν οι παραμάνες. Αυτό από πού το εμπνεύστηκες? Από μία πασαρέλα. Έτσι με καρό. Είχε καρό, ήταν αλλά κάτι άλλο καρό. Ναι. Ξέρεις τι, δεν είναι ότι είναι κακό. Ναι. Αλλά εμένα θα μου άρεσε να φόραγες από μέσα να έφτιαχνες αφού τα φτιάχνεις και τα ράβεις και έχεις πολυτέλεια και μπορείς. Ίσως από μέσα να έχει ένα λευκό πουκάμισο που ουσιαστικά το πατρόν του να βγαίνει σε αυτό το, μόνο το μανίκι το ένα, έτσι έξω. Θα μπορείς μετά να βγάλεις και το σακάκι για να κάνεις τη δουλειά σου. Θα έχει ένα ιδιαίτερο πατρόν. Σου λέω ιδανικά τι θα μου άρεσε εμένα. Ναι, ναι, ναι. Μου αρέσει το πατρόν που έκανες. Μου άρεσε που όταν είναι εδώ σχισμένο και φαίνεται και η διαφορά που δεν είναι μονοκόμματο. Ωραίο είναι, το... δεν είναι κακό. Λίγο το καρό δεν ξέρω αν μου αρέσει αυτό. Να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, ίσως σε κάποιο print ή μόνο λευκό ή και μαύρο σκέτο θα μου άρεσε καλύτερα. Εμένα λίγο με μπερδεύει. Στα δικά μου μάτια βέβαια. Ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Σήμερα δεν ξέρω για ποιο λόγο η εμφανίση είναι. Βάζω τον πιο βαρετό βαθμό που υπάρχει. Δύο. Το οποίο είναι πολύ βαρετός βαθμός και για μένα. Αλλά δεν μπορώ να βάλω τρία. Σοφία μου, θέλω να μου πεις πώς σου φαίνεται η Μιμή σήμερα. Μιμή, όλα αυτά που είναι στο πάτωμα δεν μου αρέσουν. Ωραία. Μου αρέσουν άξιοι που είναι χαμηλά τα παπούτσια, I think. Διαφωνώ με τον Δημήτρη, just because για κάτι άλλο. Το πιο αναμενόμενο ήταν ψηλά τα παπούτσια. Ναι. Και κάπως μου αρέσει άξιοι που το καλσόν είναι grey. Μου αρέσει και η φούστα, μου αρέσει πώς στενή είναι. Μου αρέσει το πατρόν που έκαμες. Αλλά εγώ θα ήθελα τη ζακέτα να είναι πιο στενή στη μέση για να δώσει αυτό το πιο fetish. Και τη στένεψα κιόλας, αλλά δεν έπαιρνε άλλο. Ναι, έπρεπε να είναι like τέρμα. Ναι, like, perfect πάνω σου. Μου αρέσει και το μανίκι. Θα το ήθελα maybe σε έναν άλλο καρό. Ναι. Αυτά δεν μου αρέσουν, ούτε τα βλέπω. Δεν τα σπρώχνω για να... όχι. Όχι. Να σου δώσω αυτό. Τρία. Πολύ. Εντάξει. Ωραία. Στέλιο μου. Ναι. Λοιπόν, άκου. Αυτή η φούστα είναι καταστροφική. Εντάξει. Α, καταστροφική. Καταστροφή. Ούτε καν καταστροφή. Όχι, καταστροφή. Καταστροφή. Δεν πέτυχε αυτή η φούστα. Τώρα, το πάνω, δεν μπορώ να σου πω ότι μου αρέσει. Δεν μπορώ να σου πω ότι μου είναι και αδιάφορο. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι το εργαζόμενο κορίτσι προσωποποιημένο αυτή η εικόνα. Όχι. Είναι... Εργαζόμενη Μιμή όμως. Είναι μία εμφάνιση σε οποιαδήποτε μέρα άλλη. Γιατί έβαλες μόνη σου μία συνθήκη, ξέρεις, πιο ειδική. Είμαι στη δουλειά μου, ήρθα να μου πάρω συνέντευξη, άρα είμαι πιο καλοντημένη, δεν είναι μία τυπική μέρα. Δεν είναι μια κανονικότητα στη δουλειά. Έβαλα όμως ένα ταγέρ. Άρα βγαίνεις και από το task. Ναι. Α. Μου αρέσει η δουλειά που έκανες χωρίς το έξτρα μανίκι. Εγώ, ας πούμε, θα προτιμούσα να είχες κόψει το ένα μανίκι και να ψιλοπέφτει, ας πούμε. Να μην έλειπε τελείως. Α, να είχε άνοιγμα στον νόμο. Ναι, να είχε δηλαδή μια λεπτομέρεια ελαφρώς πιο διακριτική. Γιατί ξέρεις, είναι τόσο αποσυντονιστικό αυτό το καρό σκακέρα που δεν παρατηρείς και λίγο και το υπόλοιπο. Εμένα με εντυπωσίασε πάντως, αλήθεια. Μα είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Ξέρεις, το εντυπωσιακό είναι ευρύτερη έννοια. Λοιπόν, εμένα το πανοφόρι θα μου άρεσε πάνω από ένα συμβατικό ταγέρ, δεν μου αρέσει σίγουρα πάνω από αυτό. Η τσάντα δεν τη συζητάμε καν, σαν μην υπάρχει. Εδώ δες πώς σε κοιτάει. Ξέρεις τι, είναι αυτό που... Τι θα πω, Μάρες Τέλειο θα πω. Όχι, δεν θέλεις να Μάρες Τέλειο. Θα βάλω ένα δύο. Ευχαριστώ. Κόνη μου. Άκουσε με λίγο, Μη. Χάρη, καλά, δεν θα χάρεις καθόλου με αυτά που θα σου πω.
Αλήθεια, συγγνώμη. Όχι, παρακαλώ. Το μόνο πράγμα που μου αρέσει είναι αυτό που έχεις φτιάξει το πάνω. Αυτό. Ναι. Όλα τα άλλα είναι το αντίθετο από το ωραίο. Το καλσόν... Καθόλου. Πάρα πολύ κακό. Γκρι, γυαλιστερό. Δεν είναι γυαλιστερό, είναι μελάντς. Βαμβακερό, δεν γυαλίζει καθόλου. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δηλαδή... Αλήθεια, συγγνώμη. Όχι, παρακαλώ. Το παπούτσι μου αρέσει που επέλεξε χαμηλό παπούτσι, αλλά είναι πάρα πολύ flat για αυτή τη φούστα. Θα έβαζα τουλάχιστον ένα flat τρακτερωτό. Να είναι λίγο πιο χοντρό. Κατά τα άλλα, μόνο αυτό. Συγγνώμη. Εντάξει, είναι η μισή εικόνα, κάτι είναι κι αυτό. Ούτε συγγνώμη, συγγνώμη, αλλά δεν σ' άρεσε και σένα τίποτα. Μ' άρεσε το σακάκι. 50%. 50%. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Δεν πήγε καθόλου καλά. Ούτε αυτό. Ναι. Όπως και να έχει όμως, ξέρεις κάτι. Καλή επιτυχία σου εύχομαι εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Και θα δούμε τη συνέχεια.